Στις 11 Αυγούστου του 1961, ο Πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ενώσεως, Χρουστόφ, δηλώνει στον Έλληνα πρέσβη ότι δεν θα διστάσει να βομβαρδίσει τη χώρα μας και ότι οι βόμβες του δεν θα κάνουν διάκριση ούτε στους Ελαιώνες ούτε στην Ακρόπολη. Σαν σήμερα, δολοφονείται το 1996 άνανδρα ο Τάσος Ισακ, ο οποίος ήταν άοπλος. Τέλος, στις 12 Αυγούστου του 1933 εγκρίνεται στη χώρα μας νομοσχέδιο για τη λογοκρισία θεατρικών έργων και κινηματογραφικών ταινιών.